Έλεγχο σύνθεση και έλεγχο σύνδεση. Ελέγχουμε σύνδεση. Η σύνδεση ελέγχθηκε. Είμαστε live στο Facebook και στο Instagram. Γεια σας κύριε Γεράσιμε Τσαρπατούρο. Στο Instagram, γεια σας κύριε Λουκάς Κουλάλης. Γεια σας κύριε Τατσινίνα, κυρία. Γεια σας κυρία Κωνσταντίνα Σουρού. Γεια σας κυρία Μιχαέλα 2. Γεια σας κυρία Ευθυμία Καρμή. Σπύρος Χιάτρου, καλημέρα. Θεοδώρα Μικαέλ, καλημέρα. Πάμε και στο Facebook. Μαργαρίτα Κόντ, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από το σπίτι. Άλλη μια μέρα. Μαγειρεύουμε με τωράκι. Περιμένω λίγο να μαζευτείτε. Να σας πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο που γράφει τη συνταγή αναλυτικά καθώς την κάνουμε από κάτω σε άλλες γλώσσες, γιατί βλέπει και ο κόσμος από άλλες χώρες. Σε περίπτωση που το Instagram φαίνεται θολό, πείτε το μου για να αλλάξω σύνδεση, γιατί τώρα και τα δύο τα έχω σε Wi-Fi. Αλλά γενικά το Instagram δεν έχει πρόβλημα το πρωί. Από ό,τι έχω καταλάβει, έχει πρόβλημα το βράδυ. Το βράδυ, χτες, ενώ κάναμε live μετάδοση, δεν φαινόταν σε κανέναν. Και μετά, με το που τελειώσαμε τη live μετάδοση, ανέβηκε κανονικά το βίντεο. Οπότε δεν είχε πρόβλημα η σύνδεσή μου, είχε πρόβλημα το Instagram. Λοιπόν, είμαστε 3.300 στο Facebook, 1.922 στο Instagram. Να μαζευτούμε λίγοι ακόμα και να πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε μια συνταγή που όντως είναι πολύ εύκολη συνταγή, πολύ πιασάρικη. Αρέσει σε όλους, δεν την έχετε φάει σωστά. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που θα τη δείτε πώς γίνεται πραγματικά και θα τη φάτε σωστά και θα τη φτιάξετε και σωστά. Η συνταγή που σας δίνω εγώ είναι για 4 άτομα. Εγώ την προσαρμόζω στα δικά μου τα μέτρα, οπότε κανονικά στη συνταγή που γράφω αναλυτικά στο βίντεο, στο Facebook και που θα ανεβεί μετά στο Instagram, είναι δύο φιλέτα κοτόπουλο. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα φιλέτο κοτόπουλο και θα κάνουμε την κλασική συνταγή κοτόπουλο à la crème. Αλλά θα τη φτιάξουμε όπως ακριβώς πρέπει να τη φτιάξουμε. Τέλεια. Θα σας δείξω όλα τα μυστικά που πρέπει να προσέξετε. Δύο είναι τα μυστικά τα βασικά που πρέπει να προσέχουμε όταν φτιάχνουμε κοτόπουλο à la crème. Πολύ εύκολο, με ένα τηγανάκι, δεν θα λερώσουμε πολλά σκεύη. Και ουσιαστικά θα φτιάξουμε σήμερα το μεσημεριανό μας γεύμα. Μπορείτε να συνοδεύσετε είτε με πατάτες τηγανιτές, δείτε το βίντεο στο YouTube, είτε με ρύζι μπασμάτι, δείτε το βίντεο στο YouTube, είτε με πουρέ, δείτε το βίντεο στο YouTube, είτε με άπειρες γαρνιτούρες που έχουμε βίντεο στο YouTube. Λοιπόν, είναι 6, η καφετιέρα μου, είναι 6.200 στο Facebook, 2.269 στο Instagram. Στο Instagram, παιδιά, όχι, δεν είναι full θερμίδες, μεγάλε, άκου, γιατί έγραψε κάποιος full θερμίδες. Σήμερα θα σας δείξω μια συνταγή, γιατί το κοτόπουλο αλλά κρέμ δεν είναι κρέμα γάλακτος με κοτόπουλο. Ουσιαστικά κάνουμε μια σάλτσα και στο τέλος ρίχνουμε λίγο κρέμα γάλακτος. Δηλαδή οι θερμίδες είναι το 1 τέταρτο, 1 πέμπτο από αυτά που συνηθίζετε να τρώτε. Γενικά, σαν γεύμα, τα λιπαρά που θα έχουμε βάλει στο τέλος θα είναι τόσο ισορροπημένα που θα είναι σαν να τρώμε ένα κοτόπουλο λεμονάτο. Δεν έχει πολλά λιπαρά το συγκεκριμένο φαγητό, άσχετα που υπάρχει στο μυαλό μας αυτό το perception ότι είναι κάτι παχυντικό ή μπλα 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 μπλα. Δεν είναι παχυντικό, αλήθεια σας λέω, αρκεί να κάνετε ακριβώς ό,τι σας δείχνω και εγώ. Δηλαδή, άμα στο κοτόπουλο αλλά κρέμ, όντως βάλω κοτόπουλο και κρέμα γάλακτος μόνο και αρχίζω και κάνω ένα νερομπλούκι με ψωμούτσα, βουτήξω μέσα και το ένα και το άλλο. Εντάξει, εκ των πραγμάτων έχουμε το πιο λιπαρό φαγητό που υπάρχει. Αλλά άμα το κάνετε ακριβώς όπως σας δείξω, σήμερα πραγματικά δεν θα αποτύχετε και θα φτιάξετε ένα γεύμα που δεν θα έχετε καθόλου τύψεις. Πολλοί κόσμος έχει γενέθλια και γιατί είδα ένα σχόλιο στο Facebook και τα ζαχαροπλαστεία είναι κλειστά. Αλλά δεν υπάρχει θέμα γιατί έχω άπειρες συνταγές για τούρτες γενεθλίων που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι σας. Πολύ εύκολες. Δηλαδή, όντως εκ των πραγμάτων μπορείτε να κάνετε πολύ εύκολα πράγματα. Λοιπόν, το ανέκδοτο της ημέρας. Πώς λέγεται αυτός που δεν έχει μέση? Μέση χωρίς. Καλό, ε. Μέση χωρίς, το πιάστε. Ήταν πάρα πολύ καλό. Πώς λέγεται η γυναίκα που γεννάει τρία παιδιά? Γεννήτρια. Πολύ καλό ήταν γι' αυτό. Ας περάσουμε στο επόμενο. Πώς λέγεται αυτός που δεν πεθαίνει ποτέ? Πάντα ζεις. Πάντα ζεις. Πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ καλό κι αυτό. Θα σας πω και άλλα ανέκδοτα στη συνέχεια. Αρκεί να μείνετε στο βίντεο. Είμαστε 10.000 σύνολο και στα δύο μέσα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή. Είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολη. Θέλω να δω τώρα σήμερα γιατί πάλι έχει. Ο καιρός είναι χάλια, οπότε θέλω να δω που θα βάλω την κάμερα. Να τη βάλω εδώ ή να τη βάλω την άλλη. Και εδώ είναι ωραία και εδώ είναι ωραία. Για να δούμε. Εδώ φαίνομαι καλύτερα ή από την άλλη.
την άλλη, ε. Απ' την άλλη. Λοιπόν, απ' την άλλη θα το βάλω. Και σκέγεται λίγο από πίσω το φως. Απλά θα το βάλω λίγο πιο μπροστά. Εδώ. Τέλεια. Ε, τι λέτε. Δεν θέλω. Αφού το ξύλο μου εδώ. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα υλικά που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε ένα κοτόπουλο αλακρέμ είναι αυτά που βλέπετε εδώ. Είναι πάρα πολύ απλά. Λίγα μενταράκια, κρασάκι, λίγο βουτυράκι προαιρετικά. Θα χρησιμοποιήσω ένα φιλέτο κοτόπουλο, την κρέμα γάλακτος και αυτά είναι όλα. Απλά πρέπει να το κάνουμε σωστά. Λοιπόν, το πρόβλημα που έχουμε όταν φτιάχνουμε ένα κοτόπουλο αλακρέμ, το πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα γιατί θα το λύσουμε. Οτιδήποτε λύνεται δεν είναι πρόβλημα. Είναι το γεγονός ότι πάντα χρησιμοποιούμε ένα τηγάνι και προσπαθούμε να φτιάξουμε όλη τη συνταγή μέσα κατευθείαν σε ένα τηγάνι. Μεγάλο λάθος. Ουσιαστικά πρέπει να καταλάβουμε ότι στο κοτόπουλο αλακρέμ έχουμε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Το ένα είναι το κρέας, εδώ, ένα φιλέτο κοτόπουλο. Και το άλλο είναι τα λαχανικά μας, εδώ. Μανιτάρια, κρεμμύδι, σκόρδο. Αυτά είναι. Οπότε, άμα προσπαθήσω να μαγειρέψω και τα δύο μαζί, αυτό που θα γίνει είναι ένα νερομπλούν. Οπότε, πολύ απλά, πολύ πολύ απλά, θα ξεκινήσω μαγειρεύοντας πρώτα τα λαχανικά μου. Λοιπόν, θέλω ένα κρεμμύδι. Ένα κρεμμύδι γράφει συνταγή μεγάλο, για ολόκληρη τη συνταγή. Εδώ πέρα, επειδή κάνω τη μισή, θα χρησιμοποιήσω ένα μικρό κρεμμυδάκι. Θέλω να το κόψετε, εδώ. Ωραία, μικρά κυβάκια. Καλά, σήμερα όταν θα φτιάξετε το κοτόπουλο αλακρέμ, όντως θα ενθουσιαστείτε με τον εαυτό σας και να σας πω ποιο είναι το πιο σημαντικό τώρα που μαγειρεύετε όλοι στο σπίτι. Ειλικρινά και το σκεφτόμουν τόσες μέρες. Δηλαδή, κάνατε όλοι pancake. Ξέρετε πώς πρέπει να είναι τα σωστά pancake όταν πάτε να φάτε κάπου. Κάνατε όλοι οι Ολλανδές χθες που κάνατε τα Egg Benedict. Ξέρετε πώς πρέπει να είναι τα Egg Benedict όταν πάτε να ξαναφάτε Egg Benedict σε ένα μαγαζί. Οπότε γενικά η όλη φάση είναι φανταστική γιατί όντως, θα το πω έτσι πάρα πολύ μαγειρικά, εκπαιδεύεστε γαστρονομικά. Που σημαίνει ότι δεν θα τρώτε φούμαρα όταν πάτε να φάτε σε ένα μαγαζί. Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο πράγμα για εμένα γιατί όντως το πιο σημαντικό είναι ο πελάτης και ο άνθρωπος που πάει να ψωνίσει κάτι να ξέρει ακριβώς το τι ζητάει και το τι θέλει. Οπότε. Πολύ πολύ σημαντικό είναι όντως αυτές τις συνταγές που κάνουμε να τις μαγειρεύετε. Γιατί άμα φάτε σήμερα το κοτόπουλο αλακρέμ και το σκόρδο ψιλοκόβο και σας αρέσει, που θα σας αρέσει, όποτε θα πάτε να ξαναφάτε ένα κοτόπουλο αλακρέμ σε ένα μαγαζί και θα είναι κατώτερης ποιότητας, που θα είναι, θα ασκήσετε βέβαια και θα πείτε φίλε αυτό το κοτόπουλο δεν είναι ωραίο. Πρέπει να το κάνει σωστό. Και έχει υποχρέωση ο μαγαζάτορας ή οποιοδήποτε πάτε να φάτε να κάνει ένα σωστότερο προϊόν. Οπότε το να έχετε γνώση, το να ξέρετε ακριβώς τι ζητάτε είναι πολύ σημαντικό για μένα και το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτή τη μαγειρική που κάνουμε είναι αυτό. Λοιπόν, έχω το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο, πάω εδώ. Έχω το τηγάνι μου. Θα ξανάρθω. Εδώ. Θα προσθέσω λίγο λαδάκι. Μία κουταλιά του γλυκού λάδι. Και επειδή μου αρέσει, άμα θέλετε το βάζετε, άμα θέλετε δεν το βάζετε, ίσα θα τσιμπήσω λίγο βουτυράκι, κοιτάξτε πόσο. Τόσο. Ίσα τσιμπήσα στη μύτη του, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το και το βούτυρο το άρωμα που βγάζει μαζί με το κρεμμύδι και το μανιτάρι. Το ρίχνω μαζί με το λάδι, κρεμμύδι σπόρδο μέσα. Εδώ. Και ξαναγυρνάω πίσω, έρχομαι. Εδώ. Ξαναπήρα το βούτυρο. Και πάμε εδώ, στα μανιτάρια. Μανιτάρια, μπορείτε να τα κόψετε όπως θέλετε. Λίγες φετούλες εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να το κάνετε γρήγορα. Θέλω να πηγαίνετε real time. Γενικά μην ετοιμάζετε τελικά. Φροντίστε πάντα από πάντα να μάθετε να μαγειρεύετε real time. Οτιδήποτε κόβετε πρέπει να μαγειρεύετε. Δεν αφήνουμε κομμένα πράγματα στην άκρη. Γι' αυτό μου ποτέ με ποτέ στις συνταγές μου δεν έχω έτοιμο ψηλό κομμένο το κρεμμύδι και να σας πω ρίχνουμε το κρεμμύδι, ρίχνουμε την πιπεριά, ρίχνουμε το ένα. Θα κάνω εκείνη την ώρα για να σας δείξω ότι όντως πρέπει όταν κόβουμε κάτι κατευθείαν να το μαγειρεύουμε. Τώρα, κρεμμύδι, σκόρδο, ρίχνω μέσα και τα μανιτάρια. Και σε αυτό το σημείο χρειαζόμαστε λιπαρά, γι' αυτό βάλαμε το βουτυράκι το λάδι μέσα, γιατί πρέπει να ψηθεί το μανιτάρι μαζί με το σκόρδο. Τώρα, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό να μαγειρέψουμε τα λαχανικά διαφορετικά, μαζί με το κοτόπουλο. Κοιτάξτε εδώ, αυτά άρχισα, θα βάλω λίγο ακόμα λαδάκι, γιατί μην φαίνεται στεγνό. Εδώ. Σε αυτό το σημείο να σας πω
Όχι, αυτό το είπα πριν. Σε αυτό το σημείο να σας πω. Να σας πω ότι πρέπει να μαγειρέψουμε σε διαφορετικούς χρόνους. Δηλαδή, το φυσιολογικό τώρα θα ήταν να ρίξουμε και το κοτόπουλο μέσα και να σουτάρουμε τα πάντα μαζί. Τότε κάνουμε ένα μικρό. Και ειδικά, αν κάνετε και την άλλη συνταγή, την πιο μεγάλη που σας έδωσα, θα είναι ακόμα μικρότερο το τηγάνι, γιατί είναι διπλάσιες οι ποσότητες. Οπότε, τι γίνεται, δεν θα καραμελώσει τίποτα. Όλα θα γίνουν νερομπλουμ, θα βράσουν και καθώς θα ρίξουμε και την κρέμα γάλακτος, θα γίνει άλλο ένα βραστό πράγμα. Και επειδή δεν θα δένει με τίποτα, γιατί θα βγάλει νερά το κοτόπουλο και τα μανιτάρια, τι θα πρέπει να κάνουμε, να προσθέσουμε και άλλη κρέμα γάλακτος. Οπότε, θα γίνει ένα full παχυτικό φαγητό. Γιατί δεν χρησιμοποιήσαμε. Σωστά. Σωστά τα, πώς τα λένε, τα υλικά μας. Χτυπάει το τηλέφωνο μονίμως, κάθε φορά που κάνω live. Λοιπόν, οπότε ανακατεύω εδώ. Και αυτό έτσι γενικότερα πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας, ότι όταν μαγειρεύουμε κάτι και έχει λαχανικά και κρέας μαζί, συνήθως χωρίζουμε τα λαχανικά από το κρέας για να πάρουμε καραμέλο μας και στα λαχανικά μας και στο κρέας μας. Τώρα, δεν θα κουμπίσω ακόμα το κοτόπουλο, γιατί δεν χρειάζεται. Περιμένουμε να γίνουν τα μανιτάρια και να τα αφήσω στην άκρη. Οπότε, όση ώρα περιμένουμε, θα πάμε μαζί. Γιατί θέλω να σας δείξω ότι σε 10 λεπτά θα γίνει το φαγητό. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Αλλά θέλει 10 λεπτά υπομονή να ξέρει τι κάνουμε. Όπως βλέπετε, δεν ανακατεύω καθόλου το τηγάνι. Πάω μία φορά. Κάνω ένα μικρό ανακάτευμα. Εδώ. Ξαναπίνω. Γιατί θέλω να αφήσω το τηγάνι να δυναμώσει. Όσο βγάζω το τηγάνι από τη κουτιά, και ειδικά άμα δεν έχω κουτιά με γκάζι, να θυμάστε ότι το τηγάνι καθώς σας κάνω τι κάνει. Δεν ακουμπάει στο μάτι. Οπότε τι κάνει, κρυώνει. Πέφτει η θερμοκρασία. Και όταν πέφτει η θερμοκρασία, δεν καραμελώνει το φαγητό μας. Οπότε πρέπει να μάθετε όταν είστε στο τηγάνι ή να ανακατεύετε χωρίς να σηκώσετε το τηγάνι. Αυτό είναι ωραίο κόλπο, θα το μάθετε σιγά σιγά, αλλά γενικά πετάει πράγματα παντού. Ή πρέπει να έχετε γκάζι. Εγώ γκάζι δεν έχω στο σπίτι. Θα βάλω κάποια στιγμή στο καινούριο σπίτι. Κάποια στιγμή θα αλλάξω. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν ανακατεύουμε όλη την ώρα. Θέλουμε να καραμελώσουμε τα λαχανικά μας. Τώρα, θα χρησιμοποιήσω ένα μυρωδικό, που ίσως να είναι το πιο παράξενο πράγμα που μπορεί να μην έχετε στο σπίτι σας, για να κάνω το κοτόπουλο αλακρέμ. Είναι το μυρωδικό που αγαπώ και βάζω πάντα στο κοτόπουλο αλακρέμ, γιατί αυτά τα δύο υλικά ταιριάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους. Υπάρχει περίπτωση να μην το έχετε στο σπίτι, το καταλαβαίνω. Υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ, αλλά άμα δεν έχετε αυτό το υλικό, θα βάλετε θυμαράκι, δενδρολίμανο ή ό,τι άλλο έχετε. Μην βάλετε δυόσμο ή βασιλικό, δεν πάνε. Πάει ή θυμάρι ή δενδρολίμανο. Εγώ θα χρησιμοποιήσω εστραγγόν. Το ξέρετε το εστραγγόν? Όχι. Σε περίπτωση που δοκιμάσετε το εστραγγόν μαζί με την κρέμα, θα γίνει το αγαπημένο σας μυρωδικό. Δηλαδή, ο καλύτερος φίλος για την κρέμα γάλακτος είναι το εστραγγόν. Το ξέρουν όλοι. Ελπίζω να με βλέπει και στην αγορά ο Κουστάκος. Θα συμφωνήσει και αυτός. Δεν ξέρω αν με βλέπει. Αν με βλέπει, άμα δεν με βλέπει, να γράψει μετά σχόλιο. Γιατί θα γίνουμε σύντομα, από ό,τι φαίνεται, γείτονες. Λοιπόν, το εστραγγόν είναι το αγαπημένο μου υλικό. Σε περίπτωση που δοκιμάσετε κοτόπουλο αλλά κρέμα με εστραγγόν, υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ, θα πάθετε σοκ. Δεν υπάρχει, είναι κάτι συγκλονιστικό. Είναι πάλι η κάμερα μου πολύ λίγο. Σε όλα τα κρύβια θα ήσω. Τέλεια. Και εδώ. Τέλεια. Πέτα κάθαρος. Οπότε, το εστραγγόν το ρίχνω πάντα στα μανιτάρια. Και κοιτάξτε εδώ. Θα σας δείξω τώρα. Το εστραγγόν το ρίχνω εδώ και ρίχνω περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού. Εντάξει, εγώ παίρνω ένα εστραγγόν από μια συγκεκριμένη εταιρεία στη Θεσσαλονίκη που το εστραγγόν της είναι το καλύτερο που υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να κάνω τοποθέτηση, αλλά ξέρουν, ελπίζω να με βλέπουν. Είναι η αγαπημένη μου εταιρεία. Για μυρωδικά σε εστραγγόν. Έχει 2-3 μυρωδικά που είναι best. Και να τα πάρει αλλού δεν υπάρχει περίπτωση να είναι καλύτερα. Οπότε, σοτάρω τα μυρωδικά μου μαζί με το μανιτάρι και το σκόρδο και στη συνέχεια θα σοτάρω το κοτόπουλο. Σοτάρω τα μυρωδικά να μπορέσουν να δώσουν μαζί με τα λαχανικά, γιατί τα μυρωδικά μου τι είναι και αυτά, λαχανικά. Οπότε βάζω όλα τα λαχανικά μαζί. Αυτό που θέλω να δείτε, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε το χρώμα που έχουν πάρει τα μανιτάρια. Το βλέπετε. Εν τω μεταξύ η κουζίνα μου είναι συμβατική, γιατί πολλές φορές έχετε πει ότι εμένα η κουζίνα μου στο Kitchen Lab είναι γκάζι, οπότε είναι πιο δυνατή. Και ήθελα να την κάνω σε μια συμβατική κουζίνα για να σας δείξω ότι όντως σε μια συμβατική κουζίνα το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι λίγο περισσότερο υπομονή, αλλά γίνεται κανονικά η συνταγή. Τώρα, αυτό που έγινε είναι αφυδάτωσα όσο μπορούσε τα μανιτάρια. Έφυγε η παραπανήσια υγρασία. Οπότε η παραπανήσια υγρασία μετά δεν θα πάει στην κρέμα γάλακτος για να πήξει σάλτσα. Θα χρειαστεί να βάλω και άλλη κρέμα γάλακτος. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να το κάνω σε 2 χρόνους. Τώρα, έτσι όπως είναι, εδώ βγάζω τα μανιτάρια μου μαζί με το κρεμμύδι που έχουν καραμελώσει και όλα τα υπέροχα υλικά μου. Δεν καθαρίζω το τηγάνι και αυτά που έχουν μείνει είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί θα πέσει στη συνέχεια το κοτόπουλο. Αφήνω αυτά εδώ να σας δείξω πόσο ωραία που γίνανε. Κοιτάξτε εδώ.
Μανιτάρια σουταρισμένα. Άλλη γεύση εντελώς από τα απλά να τα βράσουμε και να τα ρίξουμε μέσα στο φαγητό. Λοιπόν, τα αφήνω στην άκρη και πάμε τώρα στο κοτόπουλο. Κύριε κοτόπουλο, έχουμε εδώ. Το κοτόπουλο αλακρέμι σας είπα ότι χρειάζεται 10 λεπτάκια για να γίνει. Για να το φτιάξετε όλοι σε 10 λεπτάκια. Και είτε μπορείτε να σβήσετε με κρασάκι τα μανιτάρια, γιατί στο βίντεο σβήνω τα με κρασάκι τα μανιτάρια, είτε μπορείτε να σβήσετε συνέχεια το κοτόπουλο. Θα το κάνουμε έτσι, για να σας το κάνω πιο εύκολο, να μην σβήνω σε δύο διαφορετικούς χρόνους. Λοιπόν, παίρνω το κοτόπουλο έτσι όπως είναι, το κόβω σε ωραία κομμάτια. Κοτόπουλο αλλά κρέμ κάνω, οπότε θέλω να κάνω μπουκίτσες. Εδώ και εδώ. Και όσο πιο μικρές κάνω τις μπουκίτσες, τόσο πιο γρήγορα θα ψηθούν. Γιατί δεν θέλω να προσθέσω κάποιο υλικό για να πήξω τη σάλτσα μου. Ουσιαστικά αυτό που θέλω να κάνω είναι να πήξει η σάλτσα μου φυσικά, να κατεβάσω την κρέμα γάλακτος και η κρέμα γάλακτος από μόνη της πίζει. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, κόβω σε ωραία κυβάκια. Τέλεια. Εδώ και εδώ. Δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί. Αυτό πάει στην άκρη. Εδώ. Το μακέρι δεν το χρειάζομαι άλλο. Παίρνω το κοτόπουλο. Εδώ. Έτσι όπως είναι, δεν έχω βάλει καθόλου λάδι κάτι γιατί δεν θέλω τώρα να πιάσω το λαδερό. Ρίχνω το κοτόπουλο μέσα. Το δυνάμει. Βγάζω τα γαντιά μου. Ένα, δύο. Όπα, ξέχασα ένα κοτοπουλάκι. Βγάζω τα γαντιά μου. Πάω αυτό στη λάτζα. Και τώρα ήρθε η ώρα να ρίξω λαδάκι. Θα μπορούσα να ρίξω λαδάκι μαζί με το κοτόπουλο, αλλά κοιτάξτε εδώ, με το που ρίξω το κοτόπουλο μέσα στο τηγάνι, κατευθείαν παίρνει χρώμα. Και γιατί πήρε τόσο γρήγορα χρώμα? Γιατί τράβηξε όλη αυτή τη γεύση που έβαλε το μανιτάρι μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο. Πρέπει να φέρω έναν αναπτήρα. Ένα λεπτάκι. Τέλεια! Ήρθα! Λοιπόν, στη συνταγή βάζω και ελάχιστο πιτυράκι εδώ μέσα. Δεν χρειάζεται να βάλω, δεν κοιτάξτε εδώ. Άντε, γεια! Το κοτόπουλο φέρνει κατευθείαν χρώμα, δεν το ζαλίζω, δεν το ανακατεύω όλη την ώρα και ήρθε η ώρα να σβήσω το κοτόπουλό μου. Συνηθίζω πάντα να βάζω το κοτόπουλο να το σβήσω, να το σβήνω με αλκοόλ. Στη συνταγή γράφω κονιάκ. Άμα δεν έχετε κονιάκ και έχετε ουίσκι, βάλτε ουίσκι. Άμα δεν έχετε ουίσκι και έχετε βότκα, βάλτε βότκα. Οτιδήποτε έχετε σε αλκοόλ, μπορείτε να ρίξετε. Εγώ έχω κονιάκ, ελληνικότατο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχω πάρει ένα ωραίο κονιάκ ελληνικό, ξέρετε ποιο. Οπότε, αυτό που θα κάνω είναι να προσθέσω εδώ το κρασί στη συνταγή που σας δίνω, που σβήνει στα μανιτάρια και το έχω αφήσει να εξατμιστεί στα μανιτάρια. Αλλά τώρα, για να μην κάνω πολλές κινήσεις, να το δείτε και εσείς, θα σβήσω με αλκοόλ, με το που εξατμιστεί, θα σβήσω με κρασί και θα προσθέσω τα υπόλοιπα υλικά. Εντάξει, μπορείτε να κάνετε και αυτό. Το άλλο δουλεύει καλύτερα γιατί ουσιαστικά παντρεύω καλύτερα τις γεύσεις, αλλά και αυτό μια χαρά θα βγει, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, το κοτόπουλο μου έχει πάρει υπέροχο χρώμα και έτσι όπως είναι ήρθε η ώρα να σβήσουμε με αλκοόλ. Πάμε εδώ, να μεταφερθούμε, γιατί τους αλλιώς τώρα όλα τα υλικά μας τα έχουμε εδώ. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο, φαίνεται τίποτα. Φαίνεται. Ωραία. Εδώ έχω τα μανιτάρια μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο. Εδώ έχω το αλκοόλ μου. Εδώ έχω την κρέμα γάλακτος. Και πάμε. Λοιπόν, σβήνουμε με το κονιάκ. Εδώ. Άμα θέλετε να ανάψετε μπορείτε και μπορείτε να βγείτε και εκτός κουζίνας. Εδώ. Για να μην κάψετε τον απορροφητήρα. Με βλέπετε. Έτσι δεν καίμε τον απορροφητήρα. Δεν υπάρχει θέμα. Ξαναβάζουμε πάνω στη φωτιά. Ανακατεύουμε. Και περιμένουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Το κονιάκ, το ουίσκι και η βότκα αρπάζουν φωτιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε έτσι όπως είναι, άρχισε να γίνεται κάτι πάρα πολύ ωραίο. Κατευθείαν το αλκοόλ αγκάλιασε όλο το τηγάνι, πήρε όλη τη γεύση που υπήρχε μέσα στο τηγάνι και αρχίζει να την κάνει σάλτσα. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει στο τηγάνι να προσθέσουμε και άλλη γεύση. Θα πάρουμε ένα κρασάκι, σε περίπτωση που δεν έχετε κρασάκι, μπορείτε να ρίξετε λίγο παραπάνω νεράκι. Εμένα μου αρέσει να βάζω λίγο κρασάκι, ρίχνω και το κρασί και αφήνω και αυτό να εξατμιστεί. Οπότε κρασί. Και αλκοόλ φύγανε. Τι να πιω.
Ωραίος. Λοιπόν, τώρα, επειδή στο σπίτι δεν έχετε ζωμό λαχανικών ή ζωμό κοτόπουλο που βοηθάει πάρα πολύ στο να παίξει σάλτσα, γι' αυτό δεν έχω βάλει καθόλου αλάτι και πιπέρι, θα βάλετε έναν ζωμό κοτόπουλο. Όχι έναν, εγώ θα βάλω μισό γιατί είναι μισή η συνταγή, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στο να δέσει σάλτσα. Εντάξει, μας βοηθάει πάρα πολύ να δέσει σάλτσα και όσο περισσότερο δέσει σάλτσα τώρα, τι κάνουμε λιγότερο. Βάζουμε λιγότερο κρέμα γάλακτος. Θέλουμε λίγο κρέμα γάλακτος. Κρέμα γάλακτος πρέπει να βάλουμε, πρέπει να είναι ίσα ίσα για να μπορέσει να δέσει το φαγητό. Τώρα, καθώς ρίξαμε και το κρασάκι μέσα, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε πίσω τα μανιτάρια μας εδώ. Και τώρα, αυτό που θέλω να προσέξετε είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε εδώ. Στο μεταξύ. Φυσιολογικά πιστεύατε ότι ένα κοτόπουλο αλλά κρέμ είναι κατάλευκο. Σωστά. Γιατί είναι τίγκα στην κρέμα γάλακτος και τίγκα στα λιπαρά. Το φυσιολογικό είναι ένα κοτόπουλο αλλά κρέμ να μην είναι λευκό, να είναι μπέζ. Δηλαδή το χρώμα που πρέπει να έχει ένα κοτόπουλο αλλά κρέμ είναι μπέζ. Γιατί σοτάραμε τα λαχανικά μας, σοτάραμε το κοτόπουλο, σβήσαμε με κρασί, σβήσαμε με αλκοόλ. Οπότε γενικά αυτό που έχει γίνει, ναι, και τσίπουρο γίνεται σε περίπτωση που θέλετε, αυτό που γίνεται είναι ουσιαστικά η σάλτσα μας εδώ πέρα να είναι πάρα πολύ απαλή και πάρα πολύ απλή. Δεν χρειάζεται να βάλετε ένα σκασμό κρέμα γάλακτος. Κοιτάξτε το χρώμα που έχει αυτή τη στιγμή το κοτόπουλο αλλά κρέμ. Οπότε, από τη στιγμή που είναι σκούρο, όσο λευκό και να ρίξω μέσα, δηλαδή όσο κρέμα γάλακτος και να ρίξω, πάλι θα γίνει μπες. Ποτέ δεν θα γίνει λευκό-λευκό. Άμα πάτε σε ένα μαγαζί και φάτε κοτόπουλο αλλά κρέμ και το κοτόπουλο αλλά κρέμ είναι ολόλευκό, τι σημαίνει? Ότι ο τύπος απλά έριξε τα πάντα μπλουμ σε ένα τηγάνι και τα έβρασε. Γι' αυτό βγήκε λευκό. Οπότε δεν έκανε όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε, ξέρετε ότι αυτό που τρώτε δεν είναι σωστό. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε στη συνταγή. Λέω ότι ρίχνουμε λίγο νεράκι και μετά την κρέμα γάλακτος. Εγώ θα ρίξω κατευθείαν την κρέμα γάλακτος γιατί έχω τη μισή ποσότητα. Οπότε δεν χρειάζεται να βράσει το κοτόπουλο πάρα πολύ. Δεν έχω πολλή ποσότητα. Μόνο με την κρέμα γάλακτος κατευθείαν θα μπορέσει να ψηθεί το κοτόπουλο και να είναι εντάξει. Οπότε ρίχνω και την κρέμα μου εδώ. Και η κρέμα γάλακτος που έριξε, κοιτάξτε πόσο είναι. Είναι στη μισή συνταγή να είναι ούτε 50 ml. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε. Αυτή είναι η κρέμα γάλακτος που πρέπει να ρίξουμε στη συνταγή. Δεν πρέπει να ρίξουμε παραπάνω. Και φουλ το μάτι μου. Φουλ θερμανικές. Όλη την ώρα, μην σταματάς. Έκαψε. Κάψε. Μπράβο τα γόρια μου. Λοιπόν, πάει αυτό στην άκρη, πάει και αυτό στην άκρη. Και τώρα το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι υπομονή 2 λεπτάκια μέχρι που να δέσει το φαγητό μας. Το κοτόπουλο αλλά κρέμ δεν πρέπει να είναι κρέμα με κομμάτια κοτόπουλο. Πρέπει να είναι κοτόπουλο με την αίσθηση ότι έχει γύρω γύρω λίγο σάλτσα. Και ήρθε η ώρα για το ανέκδοτο, το επόμενο. Πώς λέγεται αυτός που θέλει να βάλει κάπου το αυτοκίνητό του? Είναι πολύ καλό αυτό. Και λέει για τους έξυπνους, δεν θα το πιάσει κατευθείαν. Πώς λέγεται αυτός που θέλει να βάλει κάπου το αυτοκίνητό του? Καρναβάλι. Καλό, Καρναβάλι. Ήταν πάρα πολύ ψαγμένο, αλλά νομίζω ότι σας άρεσε. Γενικά με το καρ μπορεί να παίξει πάρα πολύ. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις ό,τι λέξη θες και να πεις το αυτοκίνητο κάποιου. Δηλαδή, πώς λέγεται το αυτοκίνητο του Αμαλή? Καραμαλή. Πώς λέγεται το αυτοκίνητο του Αμολέγκου? Καραμολέγκος. Πώς λέγεται το αυτοκίνητο, για πείτε άλλο, του βουνού, κάρβουνο. Πώς λέγεται το αυτοκίνητο του... για πείτε κανένα αυτοκίνητο. Έλα, πείτε ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, μπουρογαμόσαυρος, άσχετο. Λοιπόν, λίγο ακόμα εδώ πέρα. Μα κοιτάξτε, άμα δείτε τώρα εδώ πέρα τι γίνεται, θα σας δείξω εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο που είναι το κοτόπουλο αλλά κρέμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Κοιτάξτε εδώ. Η σάλτσα δεν είναι κατευθείαν, δεν χρειάζεται να ρίξουμε τίποτα πυκτικό μέσα. Η σάλτσα θα βγει ψιλομπέζ όπως σας είπα, δηλαδή είναι καταπληκτική, δεν βλέπουν οι Facebook, τώρα βλέπετε, εδώ, κοιτάξτε εδώ, κάτσε να πάω πίσω στο μάτι για να βλέπετε όλοι. Όχι αυτό, αυτό. Κοιτάξτε εδώ, αυτό είναι το κοτόπουλο αλλά κρέμα. Κοτόπουλο με ελάχιστη κρέμα για να συνοδεύει το φαγητό μας, εδώ βλέπετε καλύτερα, σωστά, μπράβο. Σβήνω αυτό. Εντάξτε. Αυτό είναι το κοτόπουλο αλλά κρέμ. Συνολικά θέλει για να γίνει 10 λεπτά. Υπάρχει το μανιτάρι, υπάρχει το κρεμμύδι,
Υπάρχει τεστραγκόν, σε περίπτωση που δεν έχει τεστραγκόν, είπα δεν βάζετε. Και ουσιαστικά το κόλπο είναι να χρησιμοποιήσουμε τα υλικά που σας είπα, λίγο κρασάκι, λίγο αλκοόλ, κατευθείαν θα ανεβάσουν το φαγητό μας στο επόμενο επίπεδο. Άρχισε να βράζει. Τι άρχισε να βράζει, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Λοιπόν, βλέπετε πως είναι. Είναι μπεζ και θα το δείτε καλύτερα όταν θα σερβίρουμε μετά. Το κοτόπουλο αλλά κρέμι δεν είναι λευκό. Σε περίπτωση που είναι λευκό, έχετε κάνει λάθος. Τώρα, η εξής ερώτηση, και νομίζω θα την κάνετε όλοι. Άμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κρέμα γάλακτος με χαμηλά λιπαρά, εννοείται πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Οι κρέμες γάλακτος με χαμηλά λιπαρά πια έχουν εξελιχθεί και έχουν μέσα διάφορες σταθεροποιητές. Δηλαδή, έχουν κάποιο άμυλο για να σφίξουν. Οπότε, δέστε το και λίγο από θερμίδες, γιατί άμα έχουν μέσα corn flour και αλεύρι για να σφίξει κρέμα γάλακτος, ουσιαστικά δεν ξέρω αν σας βολεύει, αλλά όντως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κρέμα γάλακτος. Τώρα, άμα δεν έχει κάποιο σταθεροποιητή, πυκτικό, αυτό πρέπει να καταλάβετε είναι πολύ πολύ βασικό. Η κρέμα γάλακτος με χαμηλά λιπαρά τι είναι? Είναι μία κρέμα γάλακτος που έχει χαμηλά λιπαρά. Οπότε, το μόνο πράγμα που μας πείζει τη σάλτσα εδώ πέρα τι είναι? Το βούτυρο. Η κρέμα γάλακτος έχει μέσα λιπαρά. Το βούτυρο μέσα που έχει. Οπότε τι θα γίνει, άμα βάλω κρέμα γάλακτος με χαμηλά λιπαρά, αντί για να βράσω 3 λεπτά το φαγητό μου και να είναι έτοιμο, θα χρειαστεί να το βράσω 15 λεπτά. Γιατί μέχρι που να εξατμιστεί όλο το νερό, να συμπυκνωθεί το βούτυρο και ουσιαστικά να κάνει κρέμα, θα χρειαστεί τη διπλάσια ποσότητα και πολύ περισσότερο χρόνο. Και ουσιαστικά, επειδή άμα πάρω μια κρέμα γάλακτος 15% λιπαρά και αυτή είναι 30% λιπαρά, και χρειαστώ τη διπλάσια κρέμα γάλακτος στα 15 λιπαρά, πάλι τα ίδια λιπαρά θα φάω, γιατί όταν συμπυκνωθούν θα μείνουν τα ίδια. Το πιάστε? Τώρα, αν θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό και να πήξετε τη σάλτσα με λίγο αλεύρι και να βάλετε κρέμα γάλακτος χαμηλό λιπαρό, καλώς. Αλλά υπάρχουν και κρέμες γάλακτος με χαμηλά λιπαρά που όντως έχουν σταθεροποιητές μέσα πυκτικά που πείζουν κατευθείαν και δεν χρειάζεται να τις βράζετε πάρα πολύ ώρα. Τώρα, το φαγητό μας είναι αυτό. Αυτό είναι το κοτόπουλο αλλά κρέμ και αυτό είναι το χρώμα που πρέπει να έχει. Σε περίπτωση που δεν έχει αυτό το χρώμα, κάτι λάθος έχει κάνει κάποιος. Το πιάσετε? Λοιπόν, τώρα θα σερβίρω. Εδώ. Όλα. Γεύση δεν υπάρχει. Είναι συγκλονιστικό. Και άμα θα κάνετε ακριβώς ό,τι σας έριξα, όντως θα καταλάβετε τι γεύση πρέπει να έχει το κοτόπουλο αλλά κρέμ. Εννοείται μπορείτε να συνοδεύσετε με οτιδήποτε θέλετε. Άμα το φάτε σκέτο, δεν χρειάζεται κάποιο υδατάνθρακα, γιατί σαν γεύμα γενικά είναι ολοκληρωμένο και από μόνο του, γιατί έχει υδατάνθρακα από τα μανιτάρια, έχει την κρέμα γάλακτος στα λιπαρά μας, έχει το κοτόπουλο που έχει την πρωτεΐνη μας, οπότε είναι πάρα πολύ ισορροπημένο. Και πάμε να μεταφερθούμε στο σαλόνι, εδώ, αυτή η κατασκευή, πως έχει αντέξει τόσο καιρό δεν ξέρω, και δεν ξέρω αν θα αντέξει κι άλλο. Λοιπόν, εδώ, γύρισε, γιατί κρατούσε και το πιάτο. Λοιπόν, αχνιστό πιάτο, το βλέπετε. Έτσι πρέπει να είναι το κοτόπουλο αλλά κρέμ. Σε περίπτωση που είναι ολόλευκό, ξαναλέω, κάτι λάθος έχει γίνει. Εσείς, άμα κάνετε διπλάσια ποσότητα, πρέπει να βάλετε και λίγο νεράκι. Το κοτόπουλο εμένα είναι ψημένο, αλλά εσάς θα χρειαστεί λίγο νεράκι εφόσον κάνετε τη διπλάσια ποσότητα. Δεν υπάρχει. Είναι μοναδικό. Και βλέπετε. Δηλαδή είναι μία σαλτσούλα, δεν έχει κρέμα γάλακτος. Η κρέμα γάλακτος που βάλαμε ήταν η ελάχιστη που μπορείς να βάλεις. Η γεύση είναι συγκλονιστική. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε, μα έχει ψηθεί το κατόπουλο. Έχει ψηθεί 100%. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, όντως, είναι το πιο ωραίο γεύμα που μπορείς να κάνεις για την κοπέλα σου, να την εντυπωσιάσεις, και το πιο ωραίο γεύμα που μπορείς να κάνεις για την οικογένεια. Γιατί με την κάνεις διπλάσια ποσότητα και κάνεις και ριζάκι, είναι για 4 άτομα. Και με ξέρει κάποιες ερωτήσεις, μου γράφανε, τι έχεις μέσα στο στόμα σου και δεν γεύγεσαι. Παιδιά, προχθές στο σνίτσελ που έκανα, πραγματικά 2 μέρες πονάει το στόμα μου. Από μέσα κάει κανόλα, δεν υπήρχε όταν έφαγα το σνίτσελ καυτό μαζί με τις πατάτες. Και δεν είχα καθόλου γεύση. Είναι το πιο ωραίο κοτόπουλο αλλά κρέμ που έχετε φάει. Οπότε, ήρθε η ώρα για την κλήρωση. Πριν κάνω την κλήρωση, τι ήθελα να πω. Να πω ένα ανέκδοτο. Όχι, να αφήσω ανέκδοτα για αύριο. Α, όχι, πολύ βασικό. Αύριο το πρωί, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, θα κάνω live το πρωί. Γιατί έχω δουλειά.
θα κάνω μάλλον live το βράδυ. Σας το λέω για να το ξέρετε, μην πείτε που είσαι Άκη και τον και το άλλο. Αύριο 10 η ώρα δεν θα κάνω. Μεθαύριο δεν θα κάνω, παραμεθαύριο δεν θα κάνω, Σάββατο Κυριακή θα κάνω. Τρίτη με Παρασκευή δεν θα κάνουμε live το πρωί. Ξέρω ότι θα σας λείψω. Ξέρω ότι θα με αναζητήσετε. Ξέρω ότι θα με βρείτε. Ξέρω ότι με αγαπάτε. Ξέρω ότι έχετε κάνει όλοι follow στη σελίδα μας στο Instagram. Ξέρω ότι θα κάνετε όλη κοινοποίηση στο Facebook. Ξέρω ότι όλοι κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Και ξέρω ότι όλοι κάνετε επίσκεψη στο e-shop μας. Οπότε, το e-shop μας θα σας δώσει ένα δώρο. Μισό λεπτάκι. Το κλασικό μας δώρο. Όχι. Μήπως να δώσω το καινούργιο μου βιβλίο, το Street Food. Το καινούργιο μου βιβλίο, το Street Food, από το e-shop μας. Λοιπόν, δεν το έχω τώρα εδώ. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το πιο γαμμάτο βιβλίο που υπάρχει. Street Food, το βιβλίο μας το καινούργιο που βγάλαμε το Δεκέμβριο. Θα κληρώσουμε ένα στο Instagram και ένα στο Facebook. Στο Facebook γράψτε κάτω από το σχόλιο Άκης e-shop με μία λέξη, όχι κενό, όχι Άκης κενό e-shop.gr. Άκης e-shop, μία λέξη. Σας το έγραψα στο προηγούμενο σχόλιο, θα σας το γράψω και τώρα για να δείτε πώς λέγεται. Άκης e-shop.gr και Άκης e-shop.gr μετά από το post που θα κάνουμε στο Instagram κάτω από εκεί πέρα. Ένας τυχερός θα κερδίσει το βιβλίο το Street Food και ένας τυχερός θα κερδίσει το βιβλίο το Street Food. Ένα βιβλίο για το Instagram, ένα βιβλίο για το Facebook. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Θα κάτσω να απολαύσω το κοτόπουλο αλλά κρέμου. Τι άλλο. Αυτά, το βράδυ δεν ξέρω αν θα κάνω live. Λυπάμαι πάρα πολύ για Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Ελπίζω να σας λείψω, να με αναζητήσετε. Φιλάκια πολλά. Έχω καταντήσει με νεράκι. Κλείσε.